ολοκληρώθηκε με επιτυχία παρά τις συνθήκες του τοπικού lockdown το καρδιολογικό συνέδριο. Το συνέδριο είχε 700 εγγραφές. Στο συνέδριο αναλύθηκαν οι νεότερες εξελίξεις για αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια και νέες τεχνικές. Η χθεσινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στις παρενέργειες που έχει ο COVID-19 στην καρδιά. Ομιλητές ήσαν οι Ιωάννης Κανακάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Χριστόφορος Ολύμπιος, διευθυντής στο Θριάσιο, Γρηγόρης Τσίγκας, επίκουρος καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος Γιαννόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην έδρα της Προεδρίας της Συνεδρίας ήσαν η Χαρά Λαμποσγόγος, Λάμπρος Μιχάλης, καθηγητής καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μάρκος Μαραγκός, καθηγητής παθολογίας. Η λίμωξη COVID δεν είναι καθόλου αθώα για το καρδιαγγειακό. Μπορεί να οδηγήσει σε θρομβώσεις τόσο στα στεφανιά αγγεία με αποτέλεσμα έμφραγμα του μυοκαρδίου, ακόμα και σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν προϋπάρχουσες στενώσεις στα στεφανιά αγγεία. Μπορεί σίγουρα να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή και αυτό το ξέρουμε, δηλαδή θρόμβωση των αρτηριών του πνεύμονα, το οποίο μπορεί να συμβεί και αρκετό καιρό μετά την αρχική λίμωξη με τον COVID και μπορεί να οδηγήσει τέλος σε ένα ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο της τάξης του 12 με 20% σε βλάβη του μυοκαρδίου, η οποία λόγω της φλεγμονής την οποία προκαλεί ο COVID στην καρδιά ονομάζεται μυοκαρδίτιδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης υπήρξε για τη σχέση η οποία ενδεχομένως υπάρχει μεταξύ των mRNA εμβολίων, δηλαδή της Pfizer, BioNTech και της Moderna με τη μυοκαρδίτιδα. Πράγματι, με δύο μεγάλες σειρές οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ιατρικά περιοδικά πολύ πρόσφατα, μία από το Ισραήλ και μία από τον Αμερικανικό στρατό, αλλά και διάφορες άλλες μικρότερες αναφορές, φαίνεται ότι μετά από ένα mRNA εμβόλιο υπάρχει μία πάρα πολύ μικρή πιθανότητα κάποιος να εμφανίσει φλεγμονή στην καρδιά που ονομάζεται μυοκαρδίτιδα. Τα ποσοστά, η πιθανότητα μάλλον εμφάνισης αυτής της επιπλοκής, φανταστείτε ότι στο Ισραήλ ήταν 148 περιστατικά στα 10,4 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου, ενώ στον Αμερικανικό στρατό περιγράφησαν 23 περιπτώσεις στα 2,8 εκατομμύρια εμβολιαστικών δόσεων. Άπαντες ανέλησαν το θέμα των παρενεργειών και προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα. Πρώτον, είναι πολύ συχνή η βλάβη της καρδιάς από τη λίμωξη του COVID-19 με εμφράγματα πνευμονική εμβολή και μυοκαρδίτιδα. Δεύτερον, τα mRNA εμβόλια κάνουν εξαιρετικά σπάνια μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, η οποία όμως είναι αυτοπεριοριζόμενη, πάρα πολύ ελαφριά, δεν έχει υπάρξει ποτέ θανατηφόρο περιστατικό. Οι ασθενείς δε μπορούν να επιστρέψουν στη δραστηριότητά τους σε 3 μήνες, σε αντίθεση με τη μυοκαρδίτιδα που προκαλεί ο COVID, οπότε ο ασθενής επιστρέφει στη δουλειά του σε 6 μήνες. Ξεχωριστή παρουσία στην ημερίδα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Ιωάννη Κοτσιόπουλου.